2 νεκροί και 2 τραυματίες είναι ο τραγικός απολογισμός της πτώσης του πυροσβεστικού ελικόπτερου που επιχειρούσε στην κατάσβεση της πυρκαγιάς στη Σάμο. Το ελικόπτερο κατέπεζε στη θαλάσσια περιοχή Πλάκα νοτιοδυτικά του νησιού. Νεκροί είναι ένας Έλληνας σύνδεσμος και ο συγκυβερνήτης του ελικόπτερου, ενώ σώει και καλά στην υγεία του ο Μολδαβός μηχανικός του ελικόπτερου και ο χειριστής, επίσης Μολδαβός, που ήταν ο τελευταίος που διασώθηκε κολυμπώντας στην ακτή. Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε ο πρώτος Μολδαβός σε ανθρώπους που συνομίλησαν μαζί του στο νοσοκομείο, το ελικόπτερο αναποδογύρισε όταν κατέβηκε να πάρει νερό και μια ρηπή αέρα το χτύπησε. Ο ίδιος θυμάται ότι με την πρόσκρουση βγήκαν όλοι από το ελικόπτερο, αλλά μετά τους έχασε. Συγκλονιστική και η στιγμή την οποία οι διασώστες του ΕΚΑΒ μεταφέρουν τον Μολδαβό στο νοσοκομείο αφού του έχουν παράσχει τις πρώτες βοήθειες. Το ελικόπτερο σηκωνότανε με το νερό και έκανε απότομα αυτό το πράγμα και έπεσε κάτω και έκανε κρίξη. Αυτό ήταν. Απότομα έτσι. Λες και πιάστηκε από κάτω κάπου και γύρισε έτσι και έπεσε με τη μούρη. Από ό,τι ξέρετε τώρα εδώ πέρα, ο καιρός τι είναι, εξάρις, εφτάρις, τι είναι. Είναι γεμάτος εξάρις προς εφτά. Άρα είδατε δηλαδή εσείς τώρα να πάνε να σηκωθεί και τον γύρισε ο αέρας. Απότομα γύρισε έτσι. Απότομα και έπεσε με τη μούρη και έκανε μπαμ ένα πράγμα. Εκουφαντικό θόρυβο, δεν είδα φλόγα, αλλά βούλιαξε μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Εξαφανίστηκε.